Και σαρκεί το μη φυσιολογικό στοκετός. Στο ερώτημα αυτό, το 56,8% προτιμά την κεσαρική τομή στην Ελλάδα, όταν στην υπόλοιπη Ευρώπη ο μέσος όρος είναι μόλις 30% σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Οι γυναικολόγοι, προκειμένου να αποφύγουν να υπάρξει επιπλοκή είτε στην επίτοκο, στη γυναίκα, είτε στο έμβριο, στο νεογνώ, τότε προβαίνουν σε κεσαρική πιο εύκολα από ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν. Και κυρίως αυτό που θέλω να καταλάβουν όλοι είναι ότι έχει επικρατήσει μία νοοτροπία και στον κόσμο, νοοτροπία μηδενικού κινδύνου. Αν και η κατάσταση δεν διαφοροποιείται ιδιαίτερα ανάμεσα σε δημόσια και ιδιωτικά μαιευτήρια, το κόστος της κεσαρικής είναι έως και 66% υψηλότερο από τον φυσιολογικό τοκετό. Δεν είναι το θέμα το οικονομικό. Όχι ότι η αμοιβή της κεσαρικής τομής είναι κάτι τόσο μεγαλύτερο από ένα φυσιολογικό τοκετό. Και ούτε οι κεσαρικές τομές γίνονται 8 με 4 το απόγευμα. Ξέρετε, οι περισσότερες γίνονται τις βραδινές ώρες, που συνήθως είναι οι περισσότεροι τοκετοί. Εγώ είμαι σαφέστατα υπέρ να προσπαθήσουμε να μειώσουμε τις κεσαρικές. Θεωρώ ότι είναι πολύ ψηλό το ποσοστό και πρέπει να κάνουμε την προσπάθεια, αλλά απλώς θέλω να ενημερώσω ότι δεν είναι τόσο απλή η εξήγηση και δεν είναι τόσο απλή η λύση του προβλήματος. Το θέμα έφερε στη Βουλή με σχετική ερώτηση ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Τιμαράς με τον Υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό να κάνει λόγο για άτυπη βιομηχανία κεσαρικών τομών στα δημόσια και ιδιωτικά μευτήρια της χώρας. Η κεσαρική τομή, εκτός από τις προηγηθήσεις που είναι προγραμματισμένες, πάντα είναι έκτακτες. Καλά θα κάνει ο Υπουργός, ας νομοθετήσει. Δεν είναι κακό αυτό. Και να δούμε εκεί ποιοι συνάδελφοι κάνουν περισσότερες ή αν κάτι θα αλλάξει στην πορεία. Το επόμενο διάστημα η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας θα προχωρήσει σε αυστηροποίηση του πλαίσιου και των ελέγχων, ώστε να τεκμηριώνεται επιστημονικά κάθε τέτοια πράξη.